Το Σάββατο στις 29 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, το κοινό της Καβάλας και των γύρω περιοχών θα έχουν την χαρά να δουν μια πραγματικά υπέροχη παράσταση, μια από τις πιο σημαντικές τραγωδίες του Ευρυπίδη, τις Τροάδες, σε μετάφραση του Θεόδωρου Στεφανόπουλου και σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο τηλεφωνικά, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Αλέξανδρο Μπουρδούμη για να μας μιλήσει, να μας πει δύο λόγια για αυτή την υπέροχη παράσταση. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε. Είναι αλήθεια ότι ανυπομονούμε να δούμε αυτή την παράσταση που ξεκίνησε τόσο δυναμικά από τη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια συνεχίζει την περιοδία της εξίσου δυναμικά σε όλη την Ελλάδα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε με τις καλύτερες περγαμηνές. Είχε μια προσμονή στην πόλη της Θεσσαλονίκης και αυτό φάνηκε και από το κοινό το οποίο κατέφτασε στο Θέατρο Δάσους τις δύο ημέρες που παίξαμε. Νομίζω ξεπεράσαμε τις 6.500 θεατές, 7.000 κοινό θεατές. Πράγμα πολύ ενθαρρυντικό και για το γεγονός ότι είναι μια παράσταση ενός κρατικού οργανισμού, του κρατικού θεάτρου, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Είμαστε χαρούμενοι για τη δουλειά που δείξαμε στο κοινό της Αυνίκης αλλά και στην Κύπρο που ταξίδεψε η παράσταση ήδη, στο Διεθνές Φεστιβάλ στο Αρχαίο Θέατρο στο Κούριο. Είναι μια παράσταση η οποία θα μπορούσα να πω ότι από τη μία σέβεται το κείμενο, αλλά από την άλλη. Νομίζω ότι κυριαρχεί σκηνοθετικά από τον Χρήστο Σουγάρη το γεγονός ότι αυτοί είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, δεν έχουμε να κάνουμε με υπεράνθρωπους, δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με μύθους και με πρόσωπα τα οποία έρχονται από το γεγονός ότι ενός μιας τεράστιας πορείας όπως είναι ο Τροϊκός Πόλεμος. Και έτσι αντιμετωπίζεται και από εμάς τους ίδιους. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σε αυτή την παράσταση και ερμηνεύω τον ρόλο του Μενελάου ή του Μενέλαου, όπου θέλετε βάλετε εσείς τον τόνο. Και επίσης πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στη σκηνή με τόσους σημαντικούς συναδέλφους, με προεξάρχουσα βέβαια την κυρία Ρούλα Πατεράκη, ένα σημαίνον πρόσωπο στα θεατρικά πράγματα της χώρας, μια καλλιτέχνη με τεράστια πορεία και μετά από τόσα χρόνια, πρώτη φορά θα ερμηνεύσει ρόλο στην αρχαία τραγωδία, σε ρόλο αρχαία τραγωδία στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδάβλωμας. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό, είναι βασικό στοιχείο της επιτυχίας αυτός ο σπουδαίος θίασος, γιατί πραγματικά απαρτίζεται από εξαιρετικούς ηθοποιούς και όλοι ναι. Μαζί, βέβαια μαζί και κάτι έκπληξη που βλέπουμε, έχουμε και επί σκηνής τον Στέφανο Κορκολή. Ναι. Ο Στέφανος εμφανίστηκε στο θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη και στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Εκεί θα κάνει τις εμφανίσεις. Η μουσική του δεν θα ακούγεται στην παράσταση κανονικά. Ναι. Και απλά ο Στέφανος θα είναι μόνο σε αυτές τις παραστάσεις, ζωντανά με το πιάνο του. Οπότε είναι για αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ο Στέφανος Κορκολής αποκράστηκε το έργο και την ιδέα του Σουγάρη. Και βέβαια όλοι μαζί και οι συντελεστές, η Ελένη Μανολοπούλου, ο Αλέκος Σανιάκης στα κουστούμια, ο Αλέκος Αναστασίος στο φωτισμό, ο Ερμής ο Μαλκώτης στις χορογραφίες, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ο Δουλίτσο Πιατάς, ο Αντώνης ο Καφετζόπουλος, η Μαρίτα Ιτσάρη, η Μαρία Διακό Παναγιώτου, η Λουκία Βασιλείου και η Φιλίγο Δανάη θα με υπερμηνεύουν να αλλάξει την Ελένη, την παράσταση και όλος ο υπόλοιπος εκπληκτικός γυναικείος χορός από πολλούς σπουδαίους ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος. Νομίζω κάνουμε μια παράσταση που πιστεύω ότι στην Καβάλα θα δώσει το καλύτερο της σε αυτό και να δείξουν οι περίτρανα ότι αξίζει μια θέση στο Κρατικό Θέατρο σημαντική μέσα στο ελληνικό γίγνεσθε και με ένα μεγάλη μου χαρά που εμφανίζομαι για άλλη μια φορά στους Φιλίππους. Έχω παίξει αρκετές φορές και έχω σπουδαίες αναμνήσεις από αυτό το ιστορικό θέατρο. Πραγματικά σας έχουμε παρακολουθήσει όσες φορές έχετε έρθει εδώ. Είναι αλήθεια ότι όλο το κοινό της Καβάλας ανυπομονεί για αυτή την παράσταση. Μακάρι.
Οπότε το ραντεβού μας θα είναι για το Σάββατο στις 9.30 στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Να σας παρακολουθήσουμε, να δούμε αυτή τη σπουδαία παράσταση που έχετε ετοιμάσει. Βεβαίως. Και μετά έχουμε μια μικρή σχετικά περιοδία, όπου θα καταλήξουμε και στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, αλλά και στο Ηρώδιο το Σεπτέμβριο στην Αθήνα. Είμαστε χαρούμενοι που με αυτό το έργο θα ταξιδέψουμε σε τόσο σημαντικά αρχαία θέατρα όπως είναι το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Μάλιστα. Οπότε, ραντεβού το Σάββατο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε. Και εγώ. Καλή συνέχεια στην περιοδία σας από εδώ και πέρα, γιατί έχετε πολλούς σταθμούς από ό,τι κατάλαβα. Ναι, να είστε καλά. Σας περιμένουμε το Σάββατο. Βεβαίως. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.